Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται κοντά μας ο πατήρ Ιωακείμ. Πάτερ Ιωακείμ, κοντά μας είναι ο πατήρ Ιάκωβος. Ο πατήρ Στυλιανός του Φεκλής. Ο πατήρ Μάρκος Περπινιάς. Ο πατήρ Γεώργιος Ωσιμομίτης. Ο πατήρ Αντώνιος Φόσκολος. Συγγνώμη, Σταθόπουλος, ο πατήρ Ευάγγελος Βελούδιος και ο πατήρ Γεώργιος Οδέλας. Πού είναι ο Παπαγιώργης? Λοιπόν, ήθιστε, αγαπητοί προσκυνητές και προσκυνήτριες, οι ομάδες των προσκυνητών να συνοδεύονται από έναν κληρικό του Ελληνοορθοδόξου Πατριαρχείου μας. Ένας από τους μαρτυρικούς κληρικούς της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων είναι και ο πατήρ Ιωακείμ. Όταν θα πάμε στο όρος των Ελαιών, που είναι εκεί ηγούμενος, θα δούμε. Και λέω μαρτυρικός, διότι εκεί οι γείτονες μουσουλμάνοι, όταν επέδραμαν στο κτίσμα του μοναστηριού που ο άνθρωπος με πολύ αγώνα το φτιάχνει, του δολοφόνησαν τη μητέρα του. Είχε τη μάνα του στο μοναστήρι και μπήκαν μέσα αυτοί, οι οποίοι πολεμούν συνέχεια την Ορθοδοξία, η οποία πολεμιέται και από τους Εβραίους και από τους μουσουλμάνους. Μπήκαμε στην Παλαιά Ιερουσαλήμ, από την πύλη του Δαβίδ, περάσαμε το Πατριαρχείο, κατεβήκαμε την Οδόν του Μαρτυρίου και φτάσαμε στην πύλη των Λεόντων. Εδώ τελειώνει η Ιερουσαλήμ. Κοιτάμε προς τα δω, προς τα κάτω είναι η κοιλάδα Ιωσαφάτ, ο χήμαρος των κέντρων και απέναντι όλο αυτό που βλέπουμε, το όρος των Ελαιών. Αλλά για αυτά θα μιλήσουμε σε επόμενο προσκύνημα. Τον γνωρίζω τον πατέρα από τη δεκαετία του 90 με τη γερόντισσα της Νταού Πεντέλης. Πατέρα Ιωακείμ, τώρα ξεκινάμε για τον οίκο των Θεοπατώρων, λοιπόν, Ιωακείμ και λοιπόν, Άννας. Πρώτα, αυτή τη στιγμή ανοίγω και εγώ το στόμα μου και αρχίζω να σας συνοδεύω, να σας ξεναγώ και να σας κατατοπίζω για τους τόπους αυτούς. Ο λόγος είναι σε εσάς. Πάντοτε είμαι σύντομος, αλλά ζουμερός. Δηλαδή, δύο λόγια και καλά. Λοιπόν, πρώτο, θέλω να σας πω για τον τόπο που είσαστε αυτή τη στιγμή απέναντι. Το βλέπετε το όρος των Ελαιών. Δεξιά μας βλέπετε ένα τζαμί. Αυτό το τζαμί είναι το σημάδι της αναλήψεως. Εκεί ο Χριστός πήρε την Παναγία, τους Αποστόλους τους ευλόγησε και ανέβηκε στους ουρανούς. Και οι άγγελοι είπαν στους Αποστόλους, όπως ανεβαίνει, θα κατέβει και πάλι εδώ στη Δευτέρα Παρουσία. Για την κρίση του κόσμου. Γι' αυτό η Αγία Ελένη έχτισε τον τόπο αυτόν και τον ονόμασε της αναλήψεως και της συντελείας. Και εκεί ο Χριστός προσευχόταν κάθε βράδυ. Τώρα, εκείνα που είπε ο πατήρ Ιάκωβος με τους προφήτες. Οι προφήτες όλοι μαζί λένε ότι εδώ θα γίνει κρίση του κόσμου. Γι' αυτό ανελήφθηκε ο Χριστός εδώ και γι' αυτό προσευχόταν εδώ. Διότι εδώ ανεβαίνει, εδώ κατεβαίνει. Και πάλι είναι ερχόμενο. Και πάλι είναι ερχόμενο, μεταδόντως, κρίνοντας και νεκρούς. Λοιπόν, τώρα, δύο-τρεις προφήτες, τι λένε. Ο προφήτης Ιωήλ λέει, συνάξω πάντα τα έθνη στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Θα μαζέψω όλους τους λαούς της γης στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ και διακριθήσομαι προς αυτούς και θα τους κάνω δικαστήριο για όλα τα κακά που έκαναν στο λαό μου τον Ισραήλ. Λέξεις Ισραήλ. Για τους Εβραίους εννοεί το λαό του Ισραήλ. Για μας τους Χριστιανούς εννοούμε τους Χριστιανούς. Την Εκκλησία. Ο νέος Ισραήλ είναι η Εκκλησία. Άλλη προφητεία. Είναι εκείνη που διαβάζομαι τη Μεγάλη Παρασκευή όταν γυρίσει ο Επιτάφιος. Που είδε τα οστά στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Αυτή είναι η κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Και προεφήτευσε ο προφήτης και έβγαλαν τα οστά σάρκες και νεύρα και άρχισαν οι νεκροί να βγαίνουν από τους τάβους. Και έχουμε την ανάσταση των νεκρών. Αυτά τώρα τα αποκρίνονται το ένα με το άλλο. Ανάληψη, Δευτέρα Παρουσία, ανάσταση των νεκρών. Άλλος προφήτης, ο Ζαχαρίας, λέει: στήσονται οι πόδες αυτού κατά ανατολάς της Ιερουσαλήμ επί του όρους των Ελαιών. Τα πόδια του Θεού δηλαδή θα σταθούν στο όρος των Ελαιών ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Άλλη προφητεία του Δανίη λέει: στήσω τον θρόνο μου επί της κορυφής του όρους των Ελαιών. Θα βάλω, λέει, το θρόνο μου στην κορυφή του όρους των Ελαιών και συνάξω πάντα τα έθνη. Και θα αρχίσει η Δευτέρα Παρουσία. Γι' αυτό ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, όταν έφυγε από τον ναό του Σολομώντος από τη Χρυσή Πύλη, ανέβηκε στο όρος των Ελαιών και ανεβαίνοντας είπε όλες τις παραβολές της Δευτέρας Παρουσίας. Εδώ είπε την παραβολή των 10 Παρθένων, εδώ είπε πείνασα και εδώ κατέμι θα γίνει, ελείψασα και ποτίσατέμι και όλα αυτά τα είπε ανεβαίνοντας στο όρος των Ελαιών.
Ο χώρος όμως της αναλήψεως σήμερα είναι τζαμί. Το βουνό που βλέπετε όλο αυτό, όπως σας είπε προηγουμένως ο πατήρ Ιάκωβος, μου το έγραψε ο Πατριάρχης πριν 25 χρόνια. Μου λέει, επειδή δεν έχουμε σαν χριστιανοί την ανάληψη, σου τη δίνω, σου το δίνω το βουνό. Βάλε το πετραχύλι σου και φτιάξε. Ως παρακυμανδρίτης, ως παπάς, ό,τι περάσει από τα χέρια σου, από λειτουργίες και από οτιδήποτε, θα τα κουμπάς εκεί μέσα και θα κάνεις την ανάληψη. Ξεκίνησα πριν 25 χρόνια. Επειδή όμως έχω εβραϊκό κημητήριο δίπλα μου, είχα επίθεση, διαμαρτυρία, αντίδραση. Μου τα γκρέμισαν με μπουλντόζες, σώθηκε ένα κομμάτι του ναού που θα το δείτε όταν θα πάμε εκεί πάνω, την ημέρα που θα πάμε. Και όπως σας είπε πάλι ο πατήρ Ιάκωβος, ήρθανε ένα απόγευμα και... Συγγνώμη πάτερ, ναι. Η καλόβρια η συγκλητική που είναι. Εδώ, εδώ. Μη διακόπτει με το προσκύνημα. Ναι. Είναι ναι. Κάτι επίγονο. Ωραία. Εδώ είναι. Εδώ, εδώ. Με έπιασαν από το λαιμό, με έσφυγαν εδώ να με πνίξουν. Σώθηκα, πόσες σώθηκα. Εκείνη τη νύχτα ήρθε ένας Ρώσος και μου λέει, δεν έχω που να κοιμηθώ, δεν έχω χρήματα για ξενοδοχείο, βάλε με μέσα, 10 μέρες χάνω το δρόμο και βρίσκομαι στην πόρτα σου. Χάνω το δρόμο. Τον έβαλα μέσα να κοιμηθεί, την ώρα εκείνη που δεν είχα κανένα να ακούει τις φωνές μου. Τρέχει και σώζομαι και ζω. Να το ένα θαύμα. Το δεύτερο. Τρέχω να βρω τη μάνα μου, όπως το παιδί που το χτυπάνε, κάτι παθαίνει και τρέχει να πει τη μάνας του έπαθε βαβά. Έτρεξα λοιπόν κι εγώ να βρω τη μάνα μου. Πού είναι? Τη βρήκα νεκρή, την είχαν τελειώσει. Το θαύμα ποιο είναι όμως? Ότι μου λέει εκείνο το πρωί, σε χαιρετώ, πάω στην αληθινή ζωή σήμερα. Εσύ θα ζήσεις. Όταν θα σε ρωτάνε πόσες όδικες, θα του λες της μάνας η προσευχή υπέσωση. Θα λέω στον κόσμο. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω για το όρος των ελαιών και για το έργο μου και για να σας συστηθώ 25 χρόνια τι έκανα εδώ στα Ιεροσόλυμα. Έκανα αυτό που βλέπετε. Αυτά και είναι όλα τα χτίσματα, τα σπίτια, τα άσπρα που φωτίζονται, που φεγγίζουνε, οι σημαίες για αγιοταφήτικα ελληνική, το τζαμί δίπλα, όλα αυτά είναι η ιστορία του τόπου της αναλήψεως. Όχι για μένα, για τη θρησκεία μας. Λοιπόν, επίσης θα ήθελα να σας πω, να σας τελειώσω τώρα, η μητέρα μου μετά την ανακομιδή βρέθηκε ολόσωμη, είναι άφθαρτη και εμποδιάζει τη μίαμα. Και από τον κόσμο ονομάζεται η Αγία Αναστασία, ναι, της Ιερουσαλήμ. Λοιπόν, από εδώ τελείωσα τη σύσταση που είχα να σας κάνω, σας συνοδεύω από εδώ και πέρα και αρχίζω με την Αγία Άννα. Δεν είχα πολλά, λίγα και καλά. Πάντα άξιος να είστε, να προοδεύετε. Ο Πατριάρχης Διόδωρος, πριν 25 χρόνια, μου λέει δεν έχουμε ανάληψη. Όχι, δεν θέλω απλά το όνομα. Θέλω, λοιπόν, αλλά, ποιο είναι το μυστικό, γιατί τα τέθερα όλα αυτά και αγωνίστηκα. Γιατί 7 χρονών, σε όνειρο, μου φάνηκε ότι μου λέει ο Χριστός, όλα τα έχω, την ανάληψη δεν έχω, και έλα να τη φτιάξεις. Και επειδή το είδα μωρό 7 χρονών και έγινε μετά από 30 χρόνια, είπα ο Θεός το θέλει, ναι, και αγνόησα. Βέβαια δεν είμαι ο ίδιος, πριν 25 χρόνια που πήγαμε σήμερα, μετά από 25 χρόνια, αλλά ο Ζήλος ο Πολύς, ο μεγάλος των ημερών εκείνων, κρατάει κάτι ακόμα. Αλλά δεν είμαι ίδιος, δεν είμαι ίδιος. Για να εξομολογηθώ, δεν είμαι ο ίδιος. Ο Ζήλος που είχα πριν 25 χρόνια δεν είναι το ίδιο που έχω σήμερα μέσα. Είναι δυνατόν, ύστερα από τόσο από παράσταση. Λοιπόν, άντε, να είστε καλά και συνεχίζω. Τι ζωή,
Πρώτη είναι η Κυριακή του Πάσχα. Πού είναι ο πατήρ Ιωακήμ? Μετά είναι η Κυριακή του Θωμά. Στη συνέχεια είναι η Κυριακή των Μυροφόρων, η περίοδος του Πεντηκοσταρίου και η Τετάρτη η Κυριακή του Παραλίτου. Εδώ αγαπητοί αδελφοί βρισκόμεθα εις την Βηθεσδά, όπου κατά καιρόν ο Άγγελος Κυρίου ετάρασε τα ύδατα και όποιος έπεφτε πρώτος θεραπεύεται. Εδώ λοιπόν ο Κύριος ημέρα Σάββατο ήρθε και θεράπευσε τον παράλυτο. Το υπόλοιπο ιστορικό θα το ακούσουμε αυθεντικά από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Εκ του κατά Ιωάννη είναι Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομε. Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ. Το καιρό εκείνο ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έστι δέν της Ιεροσολύμης επί τη προβατική κολυμβήθρα η επιλεγωμένη εβραϊστή Βηθεσδά, πέντε στο ας έχουσα. Εν ταύτες κατέχει το πλήθος πολίτων ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένου του ύδατος κίνησιν. Άγγελος γάρ κατά καιρό κατέβαινε την κολυμβήθρα και ετάρασε το είδωλο. Ο ουν πρώτος εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος, υγιής εγίνετο, οδήποτε κατήχε τον οσήματι. Είδε της άνθρωπος εκεί 38 έχωνεν τη ασθενία. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατακείμενον και γνούς ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει, λέγει αυτό. Θέλεις υγιής γενέστε. Απεκρίθη αυτό ασθενόν, Κύριε άνθρωπον ουκ έχω. Να όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με την κολυμβήθρα. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προεμού καταβαίνει. Λέγει αυτό Ιησούς, έγειρε, άρων των κραβατών σου και περιπάτη. Και ευθέως εγένετο υγιής ο άνθρωπος και ήρε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Thank you.
Δωρεάν τα πόδια του Χριστού. Ναι, εδώ είναι. Ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση. Εγώ εδώ αφήνω. Εκού κατά Μαθαίων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο ειδών Ιούδας ότι ο Ιησούς κατεκρίθη μεταμεληθείς απέστρεψε τα τριάρχοντα αργύρια της αρχιερεύς και της πρεσβυτέρης λέγον ήμαρτον παραδούσε μαθών. Ιδέ είπον τι προς ημάς σιώψει και ρίψε στα αργύρια εν των νοών εχώρησε και απερθών απήγξετο. Ιδέ αρχιερείς λαβώντες τα αργύρια είπον ουκ έξε στη βαλήν αυτά εις των κορβανάν επί τιμή αίματος εστί. Συμβούλιον δε λαβώντες συγχώρασαν αυτόν εξ αυτών των αγρών του κεραμέως εις τα αφήν της ξένης. Διό εκλήθη ο αγρός εκείνος αγρός αίματος έως της σήμερα. Τότε πληρώθη το ρυθέν δια Ιερεμίου του προφήτου λέγοντας και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια την τιμήν του τετιμημένου ον ετιμήσαντο από Υιόν Ισραήλ και έδωκαν αυτά εις τον αγρόν του κεραμέως, καθάς συνέταξέ μη Κύριος. Ο δε Ιησούς έστει έμπροσθεν του ηγεμόνος και επιρώτησεν αυτόν ο ηγεμόν λέγον «Σύ ή ο βασιλεύς των Ιουδαίων, ο δε Ιησούς έφυε αυτό, σύ λέγεις, και το κατηγορήστε αυτόν υπό των αρχιεραίων και των πρεσβυτέρων, ουδέν απεκρίνετο». Τότε λέγει αυτό ο Πιλάτος, ουκ ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσι και ουκ απεκρίθη αυτό προς ουδέν ρήμεν, ώστε θαυμάζειν τον ηγεμόν αλίαν. Κατά δε ορτήνει όθι ο ηγεμόν απολύν έναν το όχλο δέσμιον ανήθελα, ήχον δε τότε δέσμιον επίσημον λεγόμενον Βαραβάν. Συνηγμένον ουν αυτόν είπεν αυτής ο Πιλάτος, τι να θέλετε απολύσω ημίν, Βαραβάν Ιησούν των λεγόμενων Χριστών, ή διγάρο τη δι' αυτόνον παρέδωκαν αυτόν. Καθημένου δε αυτού επί του βήματος, απέστειλε προς αυτόν η γηνή αυτού λέγουσα, μη δέσει και το δικαίω εκείνο, ο λάγαρο έπαθον σήμερον κατόναρ δι' αυτόν. Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι άφησαν τους όχλους ή να αιτήσονται τον Βαραβάν, τον δε Ιησού να πονέσωσι. Αποκριθείς δε ο ηγεμόν είπεν αυτής, τι να θέλετε από τον δύο απολύσω ημίν. Οι δε είπον Βαραβάν, λέγει αυτής ο Πιλάτος, τι ουν ποιήσω Ιησού των λεγόμενων Χριστών, λέγουσιν αυτό πάντες, σταυρωθήτω. Ο δε ηγεμόν έφη, τι γαρ κακόν επίησε, οι δε περισσός έκραζον λέγοντες, σταυρωθήτω. Ειδών δε ο Πιλάτος, ότι ουδέν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών είδωρ απενύψατο τα σκύρας απέναντι του όχλου λέγον, αθώς ημί από το αίματος του δικαίου τούτου, ημί σώψεστε και αποκριθείς πάσο λαός είπε, το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Τότε απέλυσεν αυτοίς τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν φραγγελώσας παρέδωκεν ει να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτε του ηγεμόνες
παραλαβώντες τον Ιησούν εις το πρατόριον, συνήγαγον επ' αυτόν όλην την σπήραν και εκδύσαντες αυτόν περιέθηκαν αυτό φλαμίδα κοκκίνην και πλέξαντες στέφανον εξ αγκαθών επέθηκαν επί την κεφαλήν αυτού και κάλαμον επί την δεξιάν αυτού και γονιπετήσαντες έμπροσθεν αυτόν εν έπαιζον αυτό λέγοντες Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και εμπτύσαντες εις αυτόν έλαβον τον κάλαμον και άτυπτον εις την κεφαλήν αυτού και όταν έπαιξαν αυτόν εξέδισαν αυτόν την χλαμίδα και ανέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και απήγαγον αυτόν εις το σταυρώσε. Εξερχόμενοι δε εύρων άνθρωπων κυριναίων ονόματι Σίμωνα τούτον εγκάρευσον. Ακολουθούμε δηλαδή την πορεία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού προς τον Γολγοθά. Λοιπόν, σιγά σιγά τώρα θα φτάσουμε στον ναό της Αναστάσεως. Πρώτη στάση, χωρίς να σταματήσουμε για την αγορά και δεν μπορούμε εκεί να μιλήσουμε, διότι δεν μπορούμε να ακουστούμε στο ύπαιδρο, είναι, και θα το παρατηρήσατε εκεί που σταμάτησε ο Άγιος Κερκύρας, η παλάμη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ανεβαίνοντας την οδόν του μαρτυρίου θα προσκυνήσουμε. Μέσα από το βράχο βγαίνει θεία ευωδία και η επόμενη στάση, η επόμενη ύμνη θα είναι μέσα εις τον ναό της Αναστάσεως. Στην αρχική του μορφή να μην το βλέπετε όπως είναι σήμερα, να το φανταστείτε περίπου σαν τον Παρθενώνα. Ένα πολυτελές κτίριο με μάρμαρα με κολόνες. Ήταν η κατοικία του αντιπροσώπου της Ρώμης. Οι Ιουδαίοι αφού κατεδίκασαν σε σταύρωση τον Χριστό, δεν μπορούσαν να επιβάλλουν την ποινή τους, τη θανατική καταδίκη, αν δεν έπαιρναν την άδεια του κράτους. Και το κράτος ήταν η Ρώμη. Έπρεπε λοιπόν ο Πιλάτος να τους επιτρέψει να το σταυρώσουν. Ήρθαν πρωί-πρωί, 6 ώρα εδώ της Μεγάλης Παρασκευής, και ζητούσαν από τον Πιλάτο να επικυρώσει τη θανατική καταδίκη. Αλλά ο Πιλάτος δεν είχε διάθεση να ασχοληθεί μαζί τους. Αλλά όταν του είπαν πλέον ότι θα το κατηγορήσουν ότι δεν είναι φίλος του Κέσαρος και ότι ο Ιησούς έχει κάνει επανάσταση εναντίον του Κέσαρος, τότε πλέον έδωσε τη συγκατάθεση. Και από εδώ και πέρα γίνονται όλα εκείνα τα οποία γράφει το Ιερό Ευαγγέλιο περί του πάθους του Κυρίου. Και καθώς πηγαίνουν τον Χριστό για τη σταύρωση, ο Χριστός βλέπει μερικές μητέρες που κρατάνε στα χέρια τους τα παιδιά τους, οι οποίες κλαίνε και εκείνες και τα παιδιά τους, και σταματάει ο Χριστός και του λέει: «Θυγατέρες Ιερουσαλήμ, μη κλαίτε επ' εμέ, αλλά θυμάσαι επί τα τέκνα ημών. Μη κλαίτε για μένα, για εσάς και τα παιδιά σας. Διότι από αυτή τη στιγμή θα σκορπίσετε σε όλο τον κόσμο και δεν θα γυρίσετε πια εδώ παρά μόνο στα τέλη του κόσμου». Αυτά που βλέπουμε δηλαδή σήμερα, το 1948 έγινε το κράτος του Ισραήλ, μέχρι τότε ήσαν σκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο. Και είναι και αυτό ένα από τα σημάδια της συντελείας. Το 1948 και πέρα η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Οι προφητείες τις οποίες είπε ο Κύριος για τα έσχατα, για τα τέλη του κόσμου, είναι εκείνες που λέμε στα 12 Ευαγγέλια. Σας τις υπενθυμίζω απλώς. Θυγατέρες Ιερουσαλήμ, μη κλαίτε επ' εμέ, αλλά θυμάς και επί τα τέκνα ημών. Ούκα Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, ποσάκηση θέλεις επί συναγαγή τα τέκνα σου, όσοι όρνης επί συνάγη τα νοσία η αυτή, και ούκη θελήσατε, ιδού αυθύεται ο οίκος ημών έρημος. Μετά, ουμή με είδητε απάρθη, έως αν είπητε ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
και έστε Ιερουσαλήμ πατουβαίνει υπό των εθνών έως σαν πάντα γέννητε. Δηλαδή η Ιερουσαλήμ θα κυριευτεί από τους λαούς της γης και όταν θα τελειώσουν όλες οι προφητείες τότε θα ξανάρθουν οι Εβραίοι πια στον τόπο αυτό. Λοιπόν, από τη Σταύρωση του Χριστού μέχρι το 1948 οι Εβραίοι είναι σκόρπιοι σε όλο τον κόσμο και μόλις μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ξαναγυρίζουν πάλι εδώ. Όλους αυτούς τους αιώνες δεν υπήρχε ένας Εβραίος στην Ιερουσαλήμ. Αυτά είχα να σας πω και πηγαίνουμε για το κορδόν. Thank you.
βλαβών προσκυνητών, των παρακολουθούν των Ιθίων Γεραλιτάνε Συντάρτην, με τον τελεκείων φίλων συγγενών και οικογενειών αυτών, υγεία, σωτηρία και διαφυλάξεως υπέρ αυτών, είπομε. Και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίδια και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ανάσα σύγκρο αυτό πατέρα εδώ. Είχε βγει το Άγιο Φως κάποτε που οι Άραβες έκλεισαν τον Πανάγιο Τάφο για να πάρουν το Άγιο Φως εκείνη. Και βγήκε από εδώ από την κολόνα. Το σημείο εδώ. Ναι. We'll be right back.
όταν τελείωσε η πορεία της αναβάσεως του Σταυρού, εδώ ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εστάθηκε στο σημείο εδώ, ονομάζεται το παρεκκλήσιο των κλαπών ή αλλιώς από τα λατινικά της χειροπέδας. Αλλιώς, να το πούμε πιο απλά, όταν ο Χριστός μας έφτασε στον Γολγοθά, μέχρι ότου έρθει η ποινή και ο ορισμός του Πιλάτου, το οποίο έγραφε ούτως εστίν Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων, εδώ κράτησαν τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό μέχρι να έρθει η θανατική καταδίκη γραπτή και τον φυλάκισαν. Είναι μία προσωρινή φυλακή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστό. Εν συνεχεία εδώ έφτασε η υπεραγία Θεοτόκος, η οποία όταν ατένισε τον Κύριο στην κατάσταση αυτή, λιποθύμησε και εδώ φώναξε, λέγει η παράδοση, το «Ω γλυκή μου αίρ», να το ψάλλουμε. Ο οποίος αναφώνησε όταν είδε τον σεισμόν και τα γενόμενα, αληθώς Θεού Υιός Κύριο του στρατιώτε εις τόπον λεγόμενο Γολγοθάν, ως εστί λεγόμενος Κρανίου τόπος, έδωκαν αυτό ποιήν όξος μεταχολής με μειγμένον και γευσάμενος ουκ ήθελε ποιήν. Σταυρώσαντες δε αυτόν, διεμερίσαντο τα ημάτια αυτού βάνοντες κλήρων, ή να πληρωθεί το ρηθένιμο του προφήτου, διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής, και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων. Είδε και επιγραφή και γραμμένη από αυτό γράμμα συνελληνικής και ρωμαϊκής και εβραϊκής, ούτως εστίν ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Εις δε των κρεμαστέντων κακούργων ευλαστήμη αυτών λέγον, ίση ο Χριστός σώσον σε αυτόν και ημάς. Αποκριθείς το έτερος επαιτήμα αυτών λέγον, ουδέ φοβήσει των Θεών ότι εν το αυτό κρίματι ή. Και ημείς μεν δικαίως, άξια γάρον επράξαμεν απολαμβάνομεν. Ούτως δε ουδέν άτοπον έπραξε και έλεγε το Ιησού, μνήστητι μου Κύριε όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Και είπεν αυτό Ιησούς, αμήν λέγωσι σήμερον μετεμού έσυ εν το παραδείσο. Ίνδε ως η ώρα έκτη και σκότωσε γένετο εφόλην τη γην έως ώρας ενάτης. Του ηλίου εκλείποντος και εσχίστη το καταπέτασμα του ναού μέσων.
Και φωνή σας φωνή μεγάλη ο Ιησούς είπε, Πάτερ, ισχύρα σου παραθύσω με το πνεύμα μου. Και ταύτα υπόν εξέπνευσεν. Ιδώνται ο εκατόνταρχος των γενόμενων εδόξασε τον Θεόν λέγον, όντως ο άνθρωπος ούτος δίκαιος είναι. Και πάντες οι συμπαραγενόμενοι όχλοι επί την θεωρίαν ταύτην, θεωρούνται στα γενόμενα, τύπτονται σε αυτόν τα στήθη υπέστρεφων. Ιστήκησαν δε πάντες οι γνωστοί αυτού απομακρώθεν, και γυναίκες εσεν ακολουθήσα σε αυτό από της Γαλιλαίος, ορώσε τα αυτά. Στο κατώτατο σημείο του Γολγοθά, όπου εκεί το 326 η Αγία Ελένη έβρε τον Τίμιον Σταυρών. Σιγά σιγά θα περάσουμε από την Στοά και θα κατέβουμε στο κατώτατο σημείο και εκεί θα συγκεντρωθούμε για να ψάλουμε δύο ήχους. Και κατεδιώκεται από τους Ρωμαίους αυτοκράτορες, όμως δεν είχε πια να φοβηθεί τίποτα όταν ο κοσμοκράτορ, ο βασιλιάς δηλαδή όλη του κόσμου, ο Κωνσταντίνος, ήταν πλέον ο γιος της Αγίας Ελένης. Και ποιος είναι ο γιος της Αγίας Ελένης, ποια ήταν η Αγία Ελένη? Η Αγία Ελένη ήταν η κρυφή χριστιανή. Που ευασίλευσε ο γιος της, αλλά ο σύζυγός της, ο Κωνσταντίνος ο Βλωρός, την είχε απομακρύνει, την είχε χωρίσει δηλαδή, κατά επιθυμία του αυτοκράτορα, για να πάρει την αδελφή του. Δηλαδή του είπε ο αυτοκράτορας, θα σε κάνω βασιλιά και σένα, αλλά θα αφήσεις την Ελένη και θα πάρεις την αδελφή σου. Και ο Κωνσταντίνος ο Βλωρός, ο πατέρας του μεγάλου Κωνσταντίνου, τη χώρισε την Αγία Ελένη και πήρε την αδελφή του αυτοκράτορα. Και μετά έγινε και τίμιος αυτοκράτορας. Η Αγία Ελένη, χωρισμένη πλέον, πέρασε όλη αυτή την ταλαιπωρία της χωρισμένης, της διαζευμένης σύζυγου και ο Κωνσταντίνος μεγάλωσε σε στρατιωτική σχολή χωρίς η μάνα του να τον παιδί και χωρίς εκείνος να ζήσει με τη μάνα του. Όταν ήρθε η ώρα να κοιμηθεί όμως ο Κωνσταντίνος ο Φλωρός, του λέει, παιδί μου, από αύριο δεν θα έχεις πατέρα, πεθαίνω. Του λέει ο Κωνσταντίνος, η μάνα μου ποια είναι? Μου έχεις πει ότι ζει. Και λέει, και πώς θα σου την παρουσιάσω, αφού είναι χριστιανή και ξέρεις ότι η θρησκεία αυτή απαγορεύεται από τους νόμους του κράτους? Ναι, λέει, αλλά εσύ πεθαίνεις και μένω ορφανός από πατέρα και δεν θέλω να μείνω ορφανός από μητέρα την ώρα που η μάνα μου ζει. Να μου πεις ποια είναι η μάνα. Λέει, θα πας στις κατακόμβες της Ρώμης, θα περιμένεις εκεί απ' έξω, μόνο που θα τη δεις θα τη γνωρίσεις. Από το παρουσιαστικό της φαίνεται ότι είναι βασίλισσα. Μετά τη γνώρισε τη μάνα του. Κρατήσαν ακόμα μυστικότητα τα πράγματα να μην φανερωθεί. Βασιλεύει ο Κωνσταντίνος, μόλις βασιλεύει είναι η μάνα μου στο παλάτι. Η μάνα μου να έρθει στο παλάτι, να είναι χριστιανή χίλιες φορές. Δεν είναι στο παλάτι. Ο χριστιανισμός ελέγχει τη θρησκεία του κράτους. Τη θρησκεία της μάνας. Δεν ήταν όμως εκείνη τον ώρα ο ίδιος χριστιανός. Το έκανε για τη μάνα. Τη βάζει στο παλάτι, λέει, ο βίος της,
και της φοράει κορώνα και της λέει αυτή τη στιγμή είσαι η βασίλισσα όλου του κόσμου. Εκτίμησε και το ότι είχε ταλαιπωρηθεί η μάνα του τόσα χρόνια, κατακόμπες, φυλακές, ξορίες, διαζευμένοι και όλα αυτά και δεν πρόλαβε καλά καλά η χαρά της που ήταν η βασίλισσα του μεγάλου Κωνσταντίνου μάνα και βλέπει στον Χριστό τον ύπνο της. Και της λέει, θα σε οδηγήσω στους Αγίους Τόπους. Εγώ θα πηγαίνω μπροστά και εσύ από πίσω και θα βρούμε το σταυρό. Θα βρούμε το τάφο μου, θα χτίσει τις εκκλησίες αυτές. Εγώ είμαι εκείνος που τα έκανα όλα αυτά και τη ζωή σου έτσι, για να δοξαστεί μέσω εσένα και του παιδιού σου το όνομα του Θεού. Λοιπόν, σε στέλνω στα Ιεροσόλυμα. Αμέσως η Αγία Ελένη στον Κωνσταντίνο, παιδί μου, είπε το Χριστό στον ύπνο μου απόψε και μου είπε να με οδηγήσει να βρω το σταυρό και το τάφο. Τόσα χρήματα, τόση μηχανική, τόσοι εργολάβοι, τόσοι επιστήμονες. Αρχίζει λοιπόν ο ναός της Αναστάσεως, αρχίζει ο ναός της Βηθλεέμ, αρχίζει ο ναός της Αναλήψεως και όπου έχτιζε και όπου δεν πρόλαβε να χτίζει, έβαζε κολόνες. Όπου τη έλεγαν εδώ, έκανε ο Χριστός του το θαύμα, εδώ αυτή την ομιλία. Έβαζε μια κολόνα με το σταυρό για να σημαδεύει τον τόπο όπου έπρεπε πληροφορίες. Ήρθε λοιπόν εδώ, από εδώ είναι το θεωρείο που παρακολουθούσε τις εργασίες. Εδώ σε αυτό το σημείο, αλλά κάποτε τέλειωσε και τα λεφτά της και η βασίλισσα που ήταν και λέγε τι να κάνουμε τώρα και βλέπει τα διαμάντια που κρεμότανε στο λαιμό της, τα σπάει, τα πετάει και φτάσει στους εργάτες και λέει για την δόξα του Χριστού και τα διαμάντια και εκείνη την ώρα βρέθηκε ο σταυρός σε αυτό το σημείο. Που δοκίμασε ο Θεός, δηλαδή την υπομονή της και την ίδια. Μετά όμως βρέθηκαν κι άλλοι σταυροί. Κι άλλοι δύο λέει τον Χριστό και λέει ποιος είναι τώρα το Χριστό. Αλλά ο σταυρός του Χριστού, το ξύλο, είχε μία στριφνότητα, μία χάρη. Μία... ήταν άσυχο, ευωδίαζε, δεν ήταν όπως τα άλλα ξύλα. Και λέει αυτός πρέπει να είναι ο σταυρός του Χριστού που φέρει ξεχωρίζει τώρα. Μα δεν είμαστε και βέβαιοι. Τότε τη λέει ο Άγιος Αμακάριος που ήταν τότε αρχιεπίσκοπος της Ιερουσαλήμ, είναι μια ετοιμοθάνατη. Να πάμε τους σταυρούς στην ετοιμοθάνατη. Και όταν πλησίαζε, λέει ο πρώτος, τίποτα. Όταν πλησίαζε ο δεύτερος, τίποτα. Όταν έφτασε του Χριστού, αμέσως εκείνη αναστήθηκε. Σηκώθηκε πάνω από την ετοιμοθάνατη και γιατρέφτηκε. Οπότε βεβαιώθηκα για την γρησιότητα του Ιερουσαλήμ. Ο Πανάγιος Τάφος τα ίδια. Δηλαδή θέλει να πει ότι ο Χριστός την εκάλεσε να βρει το σταυρό του Τάφου και ο Χριστός την οδηγούσε για να βρει το σταυρό και το Τάφο. Χτίστηκε ο μεγάλος ναός Αναστάσεως. Τώρα ο μεγάλος ναός δεν είναι ο ίδιος της Αγίας Ελένης, γιατί κάηκε, ξανακτίστηκε, ξαναγκρεμίστηκε, ξαναέγινε, ξαναέγινε, ξαναχάθηκε. Άπειρες φορές οι εχθροί τον κατέστρεψαν τον ναό της Αναστάσεως. Ο τελευταίος ναός που σώζεται είναι του 10ου αιώνα, του Κωνσταντίνου του Μονομάχου. Συνέχισε να υπάρχει, μάλιστα τα προπύλια του ναού ήταν από εδώ πρώτα. Δεν είναι από εκεί που μπαίναμε την αποκαθήλωση. Σύμφωνα με το σχέδιο της Αγίας Ελένης, έπρεπε να ξεκινήσει η πορεία από το Πρετόριο, να φτάσει εδώ στην έβρεση, εδώ είναι η παλαιά είσοδο. Παλαιά μου. Προσκυνούσαν δηλαδή την είσοδο πρώτα και από εδώ ανέβαινα στο Γολγοθά, ούτως ώστε φαίνεται και ότι είναι βουνό με τις σκάλες αυτές. Ενώ από εκεί που ήρθαμε δεν φαίνεται. Ενώ από εδώ φαίνεται το ύψωμα. Αλλά όμως για πρακτικούς λόγους μετά από χρόνια και από χρόνια και από τις μεγάλες αλλαγές που έγιναν και καταστροφές του ναού, ανοίξανε την είσοδο από εκεί που είναι η αποκαθήλωση για να ευκολύνονται οι ηλικιωμένοι και να μην είναι υποχρεωμένοι κάθε φορά να ανέβουν όλες αυτές τις σκάλες. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την Αγία Ελένη, για την έβρεση του Σταυρού. Προσπάθησα όσο μπορώ να τα αποκτήσω τελικά. Πιστεύω όμως πρώτη φορά να ακούσατε για την Αγία Ελένη όλοι αυτοί. Ο τόπος που καθόταν ο Χριστός
όταν στο πρετόριο που είμαστε πριν έγινε ο εμπεγμός. Δηλαδή κάθισε ο Χριστός που έδεσαν με ένα μαντήλι τα μάτια, τον χτυπούσαν στο κεφάλι και του έλεγαν προφήτευσε ποιος είναι αυτός που σε χτυπάει. Ο τόπος είναι το πρετόριο. Η κολόνα έχει μεταφερθεί από το πρετόριο. Αυτή είναι η κολόνα για την οποία διηγούνται διάφορα θαύματα. Δηλαδή ό,τι ακούνε ήχους από μέσα, ακούνε ραβδισμούς, ακούνε βραγγέλωση, ακούνε αναστεναγμούς, μαστιγώσεις και επίσης την έχουν για θαυματουργή και τη μεγάλη τετάρτη την τυλίγουν με κορδέλες και τις κορδέλες αυτές τις στέλνουν σε αρρώστους, σε διάφορους που έχουν αλλαγή. Οπότε αυτά είναι τα σχόλια. Είναι το σκισμένο κομμάτι το ένα και το επόμενο είναι από εκεί. Του Γολγοθά. Ναι. Αυτό τι είναι. Και στο κέντρο είναι η κάρα του Αδάμ. Σου τα πάθη